Είναι μια ημέρα δημοκρατίας και μια ημέρα προόδου. Με μεγάλη χαρά σήμερα σε όλη την Ελλάδα τα εκλογικά κέντρα και τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υποδέχονται παλιά και νέα μέλη για να επιλέξουμε την επόμενη ηγεσία και να ξεκινήσουμε την επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί χρειαζόμαστε στη χώρα μας ένα αριστερό, προοδευτικό και οικολογικό κόμμα που να μπορεί να δώσει μια πρόταση διεξόδου από τη μεγάλη κρίση που ζούμε. Και να δώσει μια πρόταση κυβερνητικής λύσης. Όχι μόνο για ισχυρή αντιπολίτευση, για να διεκδικεί τα δικαιώματα της κοινωνίας, αλλά για να προτείνει και μεγάλες μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν τη ζωή μας πιο ασφαλή, πιο προοδευτική, με μεγαλύτερη προκοπή. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης χθες στην έκθεση, νομίζω, περιέγραψε ακριβώς τι έγινε την προηγούμενη τετραετία. Σύγχυση αρμοδιοτήτων, μετάθεση ευθυνών και δυστυχώς ένα εκτεταμένο κλίμα ανασφάλειας πλέον στην κοινωνία. Χρειαζόμαστε να υπάρχει μια δίκαιη κοινωνία και μια ισχυρή πολιτεία. Και η ισχυρή πολιτεία σίγουρα δεν χρειάζεται τις ιδιωτικοποιήσεις ή τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που δημιουργεί συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης. Είτε στην ακρίβεια, είτε στην πολιτική προστασία. Δεν ακούσαμε τίποτα για τα υπερκέρδη, δεν ακούσαμε τίποτα για τα σχορκέρδια, δεν ακούσαμε τίποτα για μια δημοκρατική ισχυρή πολιτεία. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Να έχουμε μια δημοκρατική ισχυρή πολιτεία. Αυτό που είναι και το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πρέπει να ζούμε καλύτερα. Και ο κ. Μητσοτάκης δεν το εξασφαλίζει. Χαίρετε ότι η επόμενη μέρα θα βρει το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο. Ποιο είναι το στίχημα? Η επόμενη μέρα δεν θα βρει απλά το ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο, θα τον βρει πιο δυνατό. Θα τον βρει ανανεωμένο. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Να έχουμε μια καινούργια ηγεσία, να έχουμε όμως και ένα νέο κόμμα και μια πιο ισχυρή πολιτική πρόταση. Διότι πράγματι είχαμε σοβαρά θέματα να λύσουμε και εμείς, τα οποία έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος, παρότι ήταν θερινή περίοδος, παρότι είχαμε τα μεγάλα προβλήματα των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Οι 5 υποψήφοι κατέθεσαν σοβαρές προτάσεις, έχουν μπει στη ζωή του κόμματος. Είναι σημαντικό το ότι και η κοινωνία ενδιαφέρθηκε για τις υποψηφιότητες και για τη συζήτηση αυτή. Προφανώς όλα αυτά δεν τελειώνουν σε μια μέρα, ούτε λύνονται μόνο από το πρόσωπο και την επιλογή του νέου ή της νέας Προέδρου. Θα χρειαστούμε και το έκτακτο συνέδριο για να διατυπωθούν όλα αυτά και σε πολιτικό λόγο. Εξάλλου, ο ΣΥΡΙΖΑ, το βασικό χαρακτηριστικό του που έχει είναι ότι είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Και από τα κάτω προς τα πάνω θα επανεκκινήσουμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Και το πρώτο βήμα, νομίζω, είναι και οι δημοτικές εκλογές. Να δώσουμε και εκεί ένα μήνυμα στον κύριο Μητσοτάκη. Ότι θέλουμε πιο ασφαλή κοινωνία και αυτοδιοίκηση το ενδιαφέρεται για τον τόπο και όχι για τον κόμμα. Σε ό,τι αφορά τη σημερινή διαδικασία και τη συμμετοχή, έχετε εικόνα, είστε ικανοποιημένοι? Εντάξει, τα μηνύματα μας τα δίνετε και εσείς. Θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα συμμετοχή. Θα περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να έχουμε κάποια αποτελέσματα. Και θα ήταν και αδόκιμο, αν θέλετε, να πω εγώ κάτι τόσο νωρίς.